Ερωτήματα τα οποία συνοδεύονται βεβαίως και από ένα ανάλογο σκεπτικό. Να ξεκινήσω λιγάκι για το κίνητρο της αγοράς αυτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το οποίο βεβαίως υπακούει στο γενικότερο κίνητρο της πράσινης ανάπτυξης, η οποία δεν πρημοδοτείται και δεν ενισχύεται ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως βεβαίως για να σωθεί κανένα περιβάλλον. Είναι ένας πολύ ωραίος, εύσχυμος τρόπος έτσι ώστε να επενδυθούν Λιμνάζοντα κεφάλαια δισεκατομμυρίων και να βγουν τα πράσινα κέρδη των πράσινων αρπακτικών. Άλλωστε, αυτή η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι και τόσο πράσινη, αν το καλοσκεφτεί κανεί, γιατί στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, που θα κυκλοφορούν αυτά τα 110 ηλεκτρικά και φιλοπεριβαλλοντικά λεωφορεία, την ίδια στιγμή θα έχουμε καύση απορριμμάτων καρκινογόνα στα όρια τη πόλη, θα έχουμε την, την υγειονομική την ταφή μάλλον υγειονομικών αποβλήτων, για να μην μιλήσουμε για τη δυσοσμία και για τη ρήπανση που προκαλείται σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, από μια εταιρεία, από μια επιχείρηση, στην οποία, στην, στην, στη μετοχική σύνθεση της οποίας μάλιστα συμμετέχει και το ίδιο το κράτος και μιλάω για τα ΕΛΠΕ. Δεν νομίζουμε ότι θα λύσουν το συγκοινωνιακό πρόβλημα αυτά τα 110 λεωφορεία και αναφέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι τραγικό, κύριε Υπουργέ, στη Θεσσαλονίκη. Θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τη λέξη αθλειότητα. Είναι μια αθλειότητα πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί στις συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης και σας το λέω με τα προσωπικού λόγου γνώσεως, είναι τραγική, είναι απαράδεκτη και δεν νομίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί εσείς αναφέρατε και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας πάει μέχρι το 2027. Και είμαστε ακόμα στο 2023, δηλαδή. Οπότε τα ακούει ο κόσμο και λέει μέχρι τότε έτσι θα πάμε. Να μένει κάποιο στι τάσει και να περιμένει για μισή ώρα και για 40 και 45 λεπτά. Είναι μια πραγματικότητα αυτό ε, που σα λέω. Δεν θα λύσουν λοιπόν αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία το συγκοινωνιακό πρόβλημα τη Θεσσαλονίκη. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η Θεσσαλονίκη εκτό των άλλων έχει και έλλειψη οδηγών. Αυτή τη στιγμή έχει 800 περίπου οδηγούς, ενώ χρειάζεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 1.200. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η δική σας κυβέρνηση κατέθεσε στην προηγούμενη θητεία της μία τροπολογία που έδινε τη δυνατότητα σε 300 εργαζόμενους του ΆΣΤ να φύγουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οδηγοί. Ε, το δεύτερο είναι ότι ε, από το 2012 δεν έχει... Προσληφθεί ούτε ένα εργαζόμενο και δεν έχει αγοραστεί ούτε ένα λεωφορείο. Και μια και αναφερθήκατε κύριε Υπουργέ στο μέσο όρο ηλικία και κάνατε συγκρίσει ανάμεσα στη χώρα μα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σα πω ότι ήταν, ότι ήταν η δική σα κυβέρνηση η οποία με τροπολογία αύξησε το όριο ηλικία των λεωφορείων που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μέχρι 20 χρόνια και το πήγατε μέχρι 22 ή 23. Μιλάμε για σαράβαλα τώρα, όχι για ε, λεωφορεία. Ε, παρακάτω, τα λεωφορεία τα οποία αγοράζονται αυτή την, με αυτήν την σύμβαση θα είναι λεωφορεία των 12 μέτρων. Έτσι δεν είναι, 12 μέτρα. Στη Θεσσαλονίκη όμως, ο ΟΑΣΘ χρειάζεται πηγόντως αρθρωτά λεωφορεία των 18 μέτρων. Τα διπλά λεγόμενα λεωφορεία, γιατί στι λεωφοριακέ γραμμέ μεγάλο συγκοινωνιακού φόρτου, όπω είναι η γραμμή τη Καλαμαριά, όπω είναι η γραμμή για τη δική μου τη γειτονιά, το 14, όπω είναι το 2K, το 3K, το 27 για τη Σταυρούπολη, το 31 για τη Βούλγαρη. Εκεί, αν μπουν λεωφορεία ε, των 12 μέτρων, δηλαδή μικρά, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να στριμώχνεται ο κόσμο ίσως και ακόμα περισσότερο σε μικρότερα λεωφορεία. Μια ερώτηση που έχουμε να σας κάνουμε είναι σχετικά με την αυτονομία τους. Κάνατε ένα σχόλιο. Είπατε ότι θα είναι γύρω στα 185 χιλιόμετρα, 200. Ναι, ξέρετε, οι αυτονομίες δίνονται συνήθως από τις εταιρείε με βάση τις εργοστασιακές μετρήσεις, οι οποίες γίνονται σε ιδανικές συνθήκες κυκλοφορίας. Δεν θα έλεγα στη Θεσσαλονίκη επικρατούν ακριβώς αυτές οι συνθήκες ο επιβατικός φόρτος, οι ανηφόρες ο κλιματισμός, η θέρμανση, τα φώτα επηρεάζουν νομίζω την αυτονομία των οχημάτων και μπορεί να τη ρίχνουν ακόμα και στο πισώ τι θα γίνει σε εκείνη ε, την περίπτωση. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε και βεβαίως αυτό το για το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι για το ότι προχωρώντας στην αγορά αυτών των 110 λεωφορείων, των 250 μάλλον, τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, βάζει, αγοράζει πρώτα το Σαμάρι και μετά το Γάιδαρο, την ώρα που εκρεμεί μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη, για τις επιπτώσεις, για τις συνέπειες μάλλον, και για την αλλαγή του συγκοινωνιακού τοπίου μετά τη λειτουργία του Μετρό, το οποίο δεν ξέρουμε πότε, πότε θα λειτουργήσει. Σε μια πόλη που κυριολεκτικά στενάζει και το ζήσανε σήμερα οι Θεσσαλονική. σήμερα στην πόλη επικρατούσε κόλαση επειδή αποκλείστηκε ο περιφερειακός, το λέω αυτό για να το συνδυάσουμε και με το περιβόητο flyover για το οποίο πανηγυρίζεται, θα γίνει πραγματικά, θα είναι, η πόλη θα ζει ασφικτικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Ε, επίγει είναι άμεση η ανάγκη για μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη από τέτοια πυροτεχνήματα ε, εντυπωσιασμού ε, για το λαό αυτής της πόλης. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα λύσουν κατά τη γνώμη μας ε, αυτά τα λεωφορεία, το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης και θα μπορούσε. Άλλωστε, χρειάζεται μια συνολική ε, αντιμετώπιση, βεβαίως με τα κατάλληλα, με τα σύγχρονα εκείνα λεωφορεία που πρέπει να αγοραστούν. Ευχαριστώ.